Η διαφορά που έχει η ομάδα του Παλαιού Φαλίρου στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα δεκάλεπτα ήταν 22, 18, 35, 33 και 50, 48. Εμείς έχουμε κολλήσει 50 πόντους. Η ομάδα του Παλαιού Φαλίρου, ένα τρίποντο από τη Τσαρούχα, από το σπίτι της. Πραγματικά από τα 8 μέτρα πρέπει να είναι αυτό το τρίποντο. 53-54, μαζεύουμε λοιπόν τη διαφορά στον ένα πόντο. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Ο Παχιακός δείχνει ότι το παλεύει και τα καταφέρνει με αυτή την ομάδα που έχει τρεις ξένες ενώ εμείς δεν έχουμε καμία. Η πάσα που έγινε κόπηκε και η μπάλα είναι για τον Παχιακό. Από τα χέρια της Μίλλερ βγήκε η μπάλα. Λοιπόν, επέστρεψαν οι παίχτρες του Παλαιού Φαλίρου στο παιχνίδι. Η Μίλλερ εκτελεί τις βολές που κέρδισε. Είναι μέσα η πρώτη, 53-55. Μέσα και η δεύτερη, έστω και λίγο περιποδιώδες. 53-56, 3 πόντους και πάλι η διαφορά. 3 πόντους διαφορά την έχουμε δει και νωρίτερα. Μέχρι 4 είναι η μεγαλύτερη διαφορά λίγο νωρίτερα. Και τώρα η Χαλιβελάκη που δεν δίνει στην πανταζή. Η Τσαρούχα βγαίνει από τα σκριν. Πάει προς τα μέσα, όμορφα γύρισε και έβαλε άλλο ένα όμορφο καλάθι. Η Βάσο είναι η μοναδική παίχτρια που έχει σκοράρει σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Ένα... Η Μίλλερ. Συμβολονάκι, όμορφη άμυνα από τη Χαλιβελάκη και τη Τσαρούχα. Η Τσαρούχα πάει μόνη της με 4-4 φάουλ. Καλάθι και φάουλ για τη Βάζο Τσαρούχα. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Η Χαλιβελάκη κάνει την επίθεση και βάζει το καλάθι. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μένει χρόνος για τις παίχτρες του Παλαιού Φαλίρου. Κάτι δευτερόλεπτα, πάνε προς το καλάθι, χάνουν την μπάλα. Έληξε λοιπόν το παιχνίδι με το σκορ στο 58-58. Ναι, η Χαλιβελάκη έκανε το coast to coast, μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. 60 όλα λοιπόν και θα πάμε στην παράδοση σε λίγο. Ήταν ένα παιχνίδι διάφορο για τις δύο ομάδες ουσιαστικά, τελείωνε η σεζόν. Εντάξει, ήταν ψηλοελεύθερο, έγινε ένα σχετικά καλό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράδοση επειδή είμαστε λίγο πιο γεμάτοι εμείς. Παίξαμε δύο ξένες και δύο σε παίξω χωρίς ξένες. Πού κρίθηκε σήμερα, νομίζω, γιατί κάπου η ομάδα σας είδα να είναι λίγο εκνευρισμένη, να έχει άγχος, δεν ευστοχούσε. Ναι, δεν είμαστε ιδιαίτερα καλά σήμερα, απλώς το παιχνίδι κρίθηκε στη διαφορά των ξένων. Έτσι, γιατί τώρα με την ψηλή κάτω καλά, είχαμε υπεροπλία, βέβαια δεν το εκμεταλλευτήκαμε όσο έπρεπε. Παίξαμε λάθος πολλές φορές διάρκεια του παιχνιδιού. Ο εκνευρισμός πιθανώς θα ήταν ότι ξεκινήσαμε 4 ώρα το πρωί από την Αθήνα και ήρθαμε και παίξαμε κατευθείαν. Εντάξει, τώρα αυτά η Ομοσπονδία πρέπει να τα κοιτάξει γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θεωρείτε πως το πρωτάθλημα έχει τα τροντά του, τα μεγάλα του ελαττώματα. Φέτος ουσιαστικά δεν έγινε πρωτάθλημα γιατί όλες οι ομάδες παίξανε με διαφορετικό αντίπαλο. Αυτό εννοώ ότι εμείς παίξαμε τον Χωράργο με δύο ξένες κανονικά. Κάποιοι άλλοι το παίξαμε με κορασίδες, κάποιοι άλλοι δεν το παίξαν καθόλου. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, για την Καστοριά που απεχώρησε, για τις Ζήμες που δεν κατέβηκε κάποια παιχνίδια να παίξει. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Εσείς τελικά πήρατε τη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη? Όχι, βγήκαμε πέμπτη, Καλαμαριά πήρε και βγήκε τέταρτη, αλλά δεν είναι το θέμα να βγούμε Ευρώπη ή όχι. Γιατί πιθανώς να παίξουμε Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει λίγο καλύτερο πρωτάθλημα και να υπάρχουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Γιατί όταν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off, με παίχτες να έρχονται και να φεύγουν όποτε θέλουν, ας πούμε, εκεί πέρα και τις μισές ομάδες να διαλύονται στον δρόμο. Σαφώς, γιατί αυτό είναι αλλίωση του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Γιατί το θέμα είναι ότι κάποια ομάδα μπορεί να βρεθεί να κερδίσει κάποιες ομάδες με διαλυμένες και εσύ να ισοβαθμίσεις μαζί της και να είσαι καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι ένα τελείως αλλίωση πρωταθλήματος. Και πιθανώς η βαθμολογία ήταν πολύ διαφορετική αν υπήρχε κανονικό πρωτάθλημα φέτος. Τι να πω για το σημερινό παιχνίδι, τα είδα και μόνοι σας. Η δυνατότητα της ομάδος, αν από την αρχή της χρονιάς είμαστε όλοι μαζί και κάναμε προπονήσεις και ήταν μια πλήρη ομάδα, οι δυνατότητες είναι μεγάλες. Όπως είδατε, χωρίς ξένες, μπόρεσαν και κοντράραμε μια ομάδα που έπαιξε τελικό Final Four γυναικών και είναι μια από τις δυνάμεις, ανερχόμενες δυνάμεις του γυναικείου μπάσκετ. Επειδή έχω πει και άλλες φορές το τι πρέπει να κάνουν στοιχείο για να μπορέσει η ομάδα, η γυναική ομάδα της Χίου να προχωρήσει, έχω πει ότι πρέπει να ενδιαφερθούν λίγο περισσότεροι άνθρωποι, παράγοντες, τοπικοί παράγοντες, να δημιουργήσουν μια ομάδα που να είναι υγιή σε όλα της. Και βασικό προϋπόθεση για μένα είναι, αν θέλει να έχει συνέχεια αυτή η ομάδα, είναι να έρθει στοιχείο. Γιατί αν δεν έρθει στοιχείο, εντάξει, τα προβλήματα είναι πολλά. Τα παιδιά που παίρνουμε δεν αισθάνονται
σαν άντρες στο σπίτι τους, να το πω έτσι, ότι θα παίξουν μπάσκετ. Ερχόμαστε, ας πούμε, σαν επισκέπτες. Αν θέλουν όμως να γίνει κάτι που νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα, να διαφερθούν λίγο περισσότερο, είναι πολύ εύκολο να φτιάξει μια ομάδα και να είναι κάθε φορά στην κατηγορία και σιγά σιγά και με υποδομές που δεν υπάρχει για αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε ότι στην ομάδα της Χίου παίζουν μόνο δύο κοπέλες από το Χίο, η Βάσο Τσαροχά και η Ντόρα, η Μαστρογιαννίδου που ήταν και της Χίου, δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν δεν έχεις υποδομές, αν δεν προσπαθήσεις να βγάλεις κάποια παιδιά, να έχεις μια συνέχεια, δεν κάνεις τίποτα. Και την εξέλιξη του πρωταθλήματος φέτος. Η εξέλιξη του πρωταθλήματος έχει, έτσι όπως δημιουργεί ο χώρος του γενικού μπάσκετ, είναι να πω άντε σε τέσσερις ταχύτητες. Είναι οι Εσπερίδες, ο Αθηναϊκός, η Καλαμαριά και το Φάληρο. Σε άλλες ομάδες παίζουμε για να γλιτώσουμε και νομίζω ότι έτσι δεν δημιουργείται ανταγωνισμός. Δεν δημιουργείται ανταγωνισμός. Πρέπει όλες οι ομάδες να είναι γερές. Το πρωτάθλημα από αυτό που είναι χωρίς play-off, που έχει τόσα οικονομικά προβλήματα, που οι ομάδες αντιμετωπίζουν τις άλλες ομάδες, πότε με ξένες, πότε χωρίς ξένες, πότε διαλυμένες, πότε παρετημένες. Να σας πω, σε αυτό φταίνε πολλοί παράγοντες, έτσι, φταίνε πάρα πολλοί παράγοντες. Κάπου οι ομάδες αυτές που σου λέω τώρα, Αθηναϊκός και Εσπερίδες, έχουν κάνει, και ο Παναθηναϊκός ακόμα που ξέχασα να σου το πω, έχουν κάνει κάποιο budget στο γυναικείο χώρο που για μένα είναι απαράδεκτο. Είναι πολύ υψηλού μισθού και έχουν ξεχώρισει από τι άλλε ομάδε. Τώρα, οι άλλε ομάδε για να είναι ανταγωνιστικέ θα πρέπει να φέρουν κάποιε ξένε που είναι πολύ μεγάλο το έξοδο, να έχουν κάποιε σελίδε που πάλι έχουν φτάσει οι μισθοί και τα λεφτά που είναι δυσανάλογα για μένα. Ναι. Και κάπου λοιπόν οι ομάδε πνίγονται, δεν έχουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που έχουν υποσχεθεί, σε αυτά που πρέπει να κάνουν και βλέπουμε το φαινόμενο αυτό να φεύγουν οι ξένε. Να μην έχουν να πληρώσουν Ελληνίδες, να απαχωρούν από το πρωτάθλημα. Για μένα αυτό, θα το πω και δεν τρέπω να το πω, είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Διότι δεν μπορείς να κάνεις κάποιους σχεδιασμούς και κάποιους προγραμματισμούς, να φέρνεις κάποια παιδιά, να τους δημιουργείς την εντύπωση ότι θα περάσουν καλά και στο τέλος να μην είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι πολύ καλή εμπειρία, αλλά εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί έχεις άγχος, δεν έχεις ξαναπαίξει. Εντάξει. Αλλά εντάξει, έχω την αδερφή και. Ναι. Εσύ πώς αισθάνεσαι μετά την Κατερίνα, μια άλλη αδερφή σου ή είναι πια η συμπαίχτρια σου? Εντάξει, ευχάριστα. Είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Γενικώς, όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, είναι πολύ ευχάριστο, ειδικότερα και για το γυναικείο μπάσκετ αλλά και για το χιωτικό μπάσκετ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να μπορώ να βοηθάω οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είτε αδερφή μου είτε κάποιο άλλο παιδί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι η αδερφή μου και ευελπιστώ ότι αν προσπαθήσει θα γίνει και καλύτερη. Ξέρεις πως θα γίνει καλύτερη από σένα? Εντάξει, να γελάσουμε λίγο. Όχι, πλάκα κάνω. Όχι. Όλοι με σκληρή δουλειά, όλοι βελτιώνονται και μαθαίνεις πάντα, ό,τι ηλικία και να είσαι. Αν είναι έξυπνη και το εκμεταλλευτεί, νομίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ και εκείνη. Γεωργία, την έχεις πρότυπο? Ναι. Την έχω. Θες να κάνεις ίδια πράγματα με εκείνη ή θες να κάνεις μια διαφορετική καριέρα, ας πούμε, σε διαφορετική θέση, ας πούμε? Δεν θέλω να στηρίζομαι πάνω στην αδερφή μου, αλλά γιατί όχι. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Βάσο, για πες μας για το παιχνίδι για σήμερα. Νομίζω ότι το καταλάβατε, ήταν χωρίς άγχος. Ήταν ένα παιχνίδι που το παίξαμε πρώτον για μας και δεύτερον για την ομάδα, εννοώ να το χαρούμε. Μπήκαμε χωρίς άγχος. Νομίζω ότι το είχαμε το παιχνίδι. Εντάξει, κουραστήκαμε και φάνηκε αυτό όταν πήγε στην παράταση, ότι εμείς δεν είχαμε πολλές επιλογές. Χάσαμε κάποια σουτ στο τέλος και χάσαμε και το παιχνίδι. Κάνε μας και μια αποτίμηση της φετινής χρονιάς. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αποτίμηση, γιατί αν σκεφτείς τα προβλήματα που είχε φέτος η ομάδα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Το να παραμείνει δηλαδή η ομάδα. Σαφώς χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν περισσότερο και να έρθουν κοντά στην ομάδα για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς κίνητρο. Γιατί είμαστε και εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο για κανέναν και πόσο μάλλον για παίχτες που δεν είναι ντόπιοι και δεν μπορούν να καταλάβουν, εννοώ συναισθηματικά, να μπουν, να σκεφτούν και όλα αυτά στην ομάδα όπως μπορεί να είμαι εγώ. Η ομάδα για να συνεχίσει πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολλοί παράγοντες, εξαγωνιστικοί, τα έχουμε πει και στο ραδιόφωνο. Χρειαζόμαστε βοήθεια από παντού για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε από τη μεριά μας.